Όσοι από εμάς ασχολούμαστε με την παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων, έστω και για οικιακή χρήση, πρέπει να γνωρίζουμε το pH τους καθ' όλη τη διάρκεια της παρασκευής τους, αλλά και αργότερα κατά την αποθήκευσή τους. Τι είναι όμως το pH? Σε κάθε υδατικό διάλειμμα, ακόμα και στο καθαρότερο νερό, υπάρχουν κατιόντα υδρογόνου και ανιόντα υδροξυλίου. Όταν τα κατιόντα υδρογόνου είναι περισσότερα από τα ανιόντα υδροξυλίου, τότε λέμε ότι το διάλειμμά μας είναι όξινο. Όταν τα κατιόντα υδρογόνου είναι λιγότερα από τα ανιόντα υδροξυλίου, τότε λέμε ότι το διάλειμμά μας είναι αλκαλικό ή βασικό. Όταν το πλήθος των κατιόντων υδρογόνου είναι ίσο με το πλήθος των ανιόντων υδροξυλίου, τότε το διάλειμμά μας χαρακτηρίζεται ως ουδέτερο. Στην καθημερινότητά μας, ένα όξινο διάλειμμα το αναφέρουμε ως οξύ. Από την εμπειρία μας, αυτό εδώ είναι ένα οξύ. Αυτό εδώ είναι επίσης ένα οξύ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι και εδώ και εδώ τα κατιόντα υδρογόνου είναι περισσότερα από τα ανιόντα υδροξυλίου. Ναι, αλλά πώς μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ποιο από τα δύο διαλύματα είναι πιο όξινο? Ένας τρόπος είναι να χρησιμοποιήσουμε το αίσθημα της γεύσης, δηλαδή να δοκιμάσουμε και να πούμε ποιο από τα δύο θεωρούμε ότι είναι πιο όξινο. Πόσο όμως ακριβές και πόσο αξιόπιστο είναι αυτό? Για να μπορέσουμε να ποσοτικοποιήσουμε, δηλαδή για να μπορέσουμε να μετρήσουμε πόσο όξινο είναι κάθε φορά ένα διάλειμμα, χρησιμοποιούμε την έννοια του pH. Τι είναι όμως το pH? Το pH είναι ένας αριθμός αδιάστατος, δεν έχει μονάδες, δεν είναι σε μέτρα ή σε κιλά, και το pH μας λέει πόσος είναι ο αριθμός των ελεύθερων υδρογονοκατιόντων σε ένα διάλειμμα. Οι τιμές που παίρνει το pH είναι από 0 έως 14 σε υδατικά διαλύματα. Ο ακριβής ορισμός του pH είναι ο αρνητικός δεκαδικός λογάριθμος της ενεργότητας των ιόντων υδρογόνου. Όταν κάποιος μας πει ότι ένα διάλειμμα έχει τιμή pH κάτω από 7, τότε αυτό το διάλειμμα να έχετε υπόψη σας ότι θεωρείται ως όξινο. Όταν η τιμή του pH είναι πάνω από 7, τότε το διάλειμμα είναι αλκαλικό ή βασικό, και όταν η τιμή του pH ενός διαλύματος είναι 7, αυτό το pH θεωρείται ως ουδέτερο. Για να δούμε ορισμένα παραδείγματα. Τα υγρά του στομάχου έχουν τιμή pH από 0,9 έως 1,5. Ο χυμός του λεμονιού έχει τιμή pH από 2,7 έως 3,5. Τα αναψυκτικά έχουν τιμή pH από 2,5 έως 3,5. Η μπύρα τιμή pH 4,5. Το γάλα τιμή pH 6,5 έως 7. Το θαλασσινό νερό τιμή pH 8. Το αίμα τιμή pH 7,3 με 7,4. Τα διαλύματα αμμονίας, τιμή pH 11-12, η χλωρίνη, τιμή pH 12. Άρα, εάν κάποιος μας πει πόσο είναι η τιμή του pH ενός διαλύματος, εμείς πρέπει να ξέρουμε αν αυτό το διάλειμμα είναι όξινο ή είναι αλκαλικό. Αλλά και κάτι ακόμα, πόσο όξινο είναι? Ας δούμε ένα παράδειγμα. Έχουμε δύο είδη γάλακτος. Ένα το αφήσαμε για 2-3-4 μέρες έξω, χάλασε, έχει μία τιμή pH 4, και το άλλο το γάλα έχει τιμή pH 7. Αυτές οι τρεις μονάδες το pH, επειδή το pH είναι λογαριθμική κλίμακα, σημαίνουν χίλιες φορές περισσότερα υδρογονοκατιόντα ανά μονάδα όγκου. Και ένα τελευταίο. Μας λέει κάποιος ότι έχουμε ένα υδατικό διάλειμμα, γάλα, τυρί, με τιμή pH 6,9. Και ένα άλλο προϊόν πάλι που έχει τιμή pH 7,1. Το ένα είναι όξινο, το άλλο είναι αλκαλικό. Αλλά προσέξτε λίγο πόσο μικρές είναι οι διαφορές στο pH, οπότε μπορούμε να πούμε ότι και τα δύο είναι σχεδόν παραπλήσια.